Παρότι το θέμα αυτού του τραπεζιού είναι κυρίως θέμα περιεχομένου της πολιτικής και παρότι η εισαγωγή που έκανε ο σύντροφος Κλαβιανός για το τι θα πω έχει να κάνει με την ιδιότητά μου, εγώ αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τη μεθοδολογία της παραγωγής της πολιτικής, των περιθωρίων και του τρόπου παραγωγής της πολιτικής μέσα στις συνθήκες μνημονίου, που και τα δύο αυτά προέρχονται από τις εμπειρίες που έχω αποκομίσει και έχω συζητήσει με πολλούς συντρόφους στο πλαίσιο και της διαπραγμάτευσης και της διακυβέρνησης. Η πρώτη παρατήρηση είναι σχετικά με την επιτήρηση. Είναι σαφές σε όσους έχουν συμμετάσχει ειδικά στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και τέλος πάντων σχέση με τους θεσμούς, ότι οι θεσμοί έχουν ιδεολογικές απόψεις για τα θέματα τα οποία διαχειρίζονται. Αρκετές φορές έχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους, τις οποίες προσπαθούν πριν έρθουν στο τραπέζι απέναντι στην κυβέρνηση να λύσουν. Έχουν όμως κοινό προσανατολισμό. Οι απόψεις αυτές είναι απόρρια τόσο της εσωτερικής τους καταστατικής ύπαρξης, δηλαδή η άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχει σχέση με το τι είναι σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ίδιο τι είναι σήμερα η Κομισιόν, τι είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ταυτόχρονα όμως είναι και απόρρια της πολιτικής κατεύθυνσης που παίρνουν μέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας. Δηλαδή όχι μόνο αυτό που είναι, αλλά και αυτό που η ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία θέλει να είναι. Αυτό που θέλει να είναι η Κομισιόν, αυτό που θέλει να είναι η Κεντρική Τράπεζα, ο ESM κτλ. Είμαι σίγουρη, παρότι δυστυχώς δεν παρακολούθησα το πρώτο τραπέζι σήμερα, ότι υπόθηκαν κάποια πράγματα για την κρίση την οποία έχει να αντιμετωπίσει και το ίδιο αυτό το σύστημα, που προφανώς αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται συζήτηση με την Ελλάδα και με άλλες χώρες στο επίπεδο της παραγωγής πολιτικής. Οι απόψεις λοιπόν αυτές έχουν σαφή ιδεολογική κατεύθυνση, αλλά έχουν και μια σημαντική τεχνική διάσταση και με βάση αυτό διαμορφώνεται ο τρόπος και το όριο της παρέμβασής τους και εκτείνεται από τα πιο μεγάλα θέματα που είναι η προσέγγιση τους, παράδειγμα, για τη βιωσιμότητα του χρέους, που ξέρουμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο Ταμείο και την Κομισιόν, για παράδειγμα, και εκτείνονται μέχρι τα πιο μικρά θέματα. Μπορεί να έχουν να κάνουν ακόμα και με επουσιώδεις διατυπώσεις, αναδιατυπώσεις εκφράσεων, που πραγματικά πιστέψαμε δεν έχουν την πραγματική παραμικρή σημασία για την έκβαση οποιασδήποτε πολιτικής. Το ερώτημα λοιπόν για μας είναι σε ποιο βαθμό και με ποιους όρους μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι δυνατή η παραγωγή πολιτικής. Η γνώμη μου είναι ότι παρότι σε αυτή τη φάση η επιτήρηση αφήνει μικρά περιθώρια γι' αυτό, αυτά σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τη δική μας ενεργητική παρέμβαση, που πολλές φορές παράγει μικρές νίκες, μπορεί να φαίνονται καμιά φορά επουσιώδεις, αλλά δεν είναι. Αυτό το τελευταίο συνδέεται με τη δεύτερη παρατήρηση. Όπως είπε και ο Πέτρος σε κάποιο σημείο της ομιλίας του, το μνημόνιο είναι ένα πρόγραμμα, ένα κείμενο που είναι σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των βασικών συστατικών του στοιχείων. Ως σύστημα έχει χαρακτήρα επεκτατικό, δηλαδή έχει τη διάθεση να προσπαθεί να διαμορφώσει όσες περισσότερες πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης μπορεί. Και από την άποψη αυτή, πάλι μιλώντας για τη μεθοδολογία, αυτό έχει δύο αποτελέσματα. Το πρώτο είναι ότι ανοίγει διαρκώς μία συζήτηση για το εύρος των θεμάτων που περιλαμβάνει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ πέρα είναι το ζήτημα της παιδείας, που από την αρχή των πρώτων συζητήσεων οι θεσμοί επιμένανε να είναι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και η δική μας άποψη και πλευρά ήταν ότι δεν μπορούσε να αποτελεί κομμάτι διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του προγράμματος τα θέματα της παιδείας. Και το δεύτερο αποτέλεσμα είναι ότι τίνει να περιορίζει τις πολιτικές επιλογές μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και έτσι να προωθεί κάποιες επιλογές και να απορρίπτει άλλες μόνο και μόνο για το λόγο ότι δεν ταιριάζουν οργανικά με το σύστημα. Άρα από τη δική μας πλευρά το δύσκολο αλλά και αυτό που πρέπει να δουλέψουμε είναι να βλέπουμε τις παρεμβάσεις μας και τις μικρές νίκες που μπορεί να πετυχαίνουμε, στις οποίες αναφέρθηκα πριν, επίσης μέσα σε ένα σύστημα.
Δηλαδή να μπορούμε να τις εντάσσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικό και με αυτή την έννοια να μπορούμε να προωθούμε τα κομμάτια εκείνα που έχουν για μας στρατηγική προτεραιότητα και αποτελούν πράγματα που θέλουμε να μας χαρακτηρίζουν ταυτωτικά. Τρίτη παρατήρηση, πάλι ως προς την παραγωγή πολιτικής, αφορά τη δική μας λειτουργία. Ποιος είναι ο τρόπος, με άλλα λόγια, που ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, με τη μορφή που έχει, παράγει πολιτική ως οργανισμός, που περιλαμβάνει και την κυβέρνηση, αλλά περιλαμβάνει και το κόμμα, περιλαμβάνει και τις οργανώσεις του και την κοινοβουλευτική του ομάδα και όλα τα πολιτικά του όργανα. Και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι χρειάζεται μια πολύ συστηματική δουλειά, που δεν έχει απαραίτητα να κάνει με το μνημόνιο. Θα πάρω, για να μην με κατηγορήσει ο Ευκλήδης ότι είμαι εντελώς εκτός θέματος όσον αφορά την ανάπτυξη και το θέμα του πάνελ, θα πάρω ένα παράδειγμα σε σχέση με την ανάπτυξη. Πριν από κάποια χρόνια, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, δουλεύαμε πάνω στην ιδέα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και είχαμε ξεκινήσει τότε μια διαδικασία διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο, τότε που το λέγαμε τις περιφερειακές συσκέψεις. Η διαβούλευση αυτή ξεκινούσε από τη στρατηγική ιδέα των οικονομικών συμπλεγμάτων σε διάφορους τομείς και προσπαθούσε να δώσει πραγματική υπόσταση μέσα από την ενσωμάτωση προτάσεων και ιδεών, ανθρώπων, φορέων κτλ. Που είχαν. Το ζήτημα αυτό τους αφορούσε τόσο στην καθημερινότητά τους, είτε ήταν ένα ζήτημα με το οποίο ασχολούνταν ερευνητικά, είτε ήταν ένα ζήτημα με το οποίο συμφωνούσαν ως προς την πολιτική τοποθέτηση. Αυτό είναι ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο για την παραγωγή πολιτικής με τρόπο που να ενσωματώνει όλο μας το πολιτικό οπλοστάσιο. Τέτοια είδους εργαλεία όμως υπάρχουν και άλλα, υπάρχουν πολλά. Και λείπουν, νομίζω, κάποια από αυτά από την καθημερινή λειτουργία παραγωγής της πολιτικής. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να πω τις συνεδριάσεις που πρέπει να γίνονται μεταξύ υπουργείων και της κοινοβουλευτικής ομάδας, μεταξύ του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, κόμματος και κυβέρνησης κτλ. Εκεί, για παράδειγμα, και για να ξαναγυρίσω στο πεδίο της ανάπτυξης, θα μπορούσε να αναλυθεί η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο νέο αναπτυξιακό νόμο, το αναπτυξιακό σχέδιο, το αναπτυξιακό συμβούλιο και την αναπτυξιακή τράπεζα και τον τρόπο που όλα αυτά τα πράγματα σαν κομμάτια και σαν εργαλεία κατατείνουν σε ένα μοντέλο συγκεκριμένο ανάπτυξης που διαφέρει από άλλα μοντέλα ανάπτυξης αλλά αποτελεί την δικιά μας επιλογή. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, σημαίνει ότι η πολιτική επιλογή, μια τέτοιου είδους πολιτική επιλογή, συνεπάγεται μια σειρά από άλλα πράγματα για τον τρόπο που εφαρμόζεται στο επόμενο στάδιο η πολιτική. Δηλαδή από το είδος των επενδύσεων που θα θέλουμε να προσεγγίσουμε, τη στόχευση της προσέλκυσης, εκτείνεται στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, στην πρόθεση των εξαγών κλπ. Θέλω να πω ότι στο επόμενο στάδιο αγγίζει πάρα πολλούς τομείς της εφαρμογής της πολιτικής. Και φυσικά όλα αυτά είναι αδύνατο θεωρώ να γίνουν χωρίς τα ίδια τα όργανα και φορείς που συμμετέχουν εκεί να είναι ισχυρά και λειτουργικά. Τέταρτη και τελευταία παρατήρηση, πάλι σε σχέση με την παραγωγή της πολιτικής, έχει να κάνει με το συντονισμό. Η γνώμη μου είναι ότι αν πραγματικά θέλουμε να λειτουργούμε συλλογικά και να είμαστε σίγουροι ότι όποιες αποφάσεις μας είναι στο πλαίσιο κοινά συμφωνημένων κατευθύνσεων, τα συντονιστικά μας όργανα πρέπει να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο την επόμενη περίοδο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν όλες τις πτυχές του κυβερνητικού έργου, να ελέγχουν αν οι επιμέρους πολιτικές συνθέτουν ένα συνεκτικό σχέδιο, να μπορούν να το περιγράψουν, να μπορούν να γνωρίζουν τα προβλήματά του, να ξέρουν από πού προκύπτουν, δηλαδή αν προκύπτουν από το μνημόνιο, αν προκύπτουν από δικές μας αδυναμίες, αν προκύπτουν από άλλους λόγους, να τα αναδεικνύουν και να προτείνουν πώς μπορούν να επιληθούν. Ξέρω ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός σχετικά με αυτό το ζήτημα και έχει αναδειχθεί πολλές φορές σε συζητήσεις που έχουμε κάνει για το πώς μπορεί καλύτερα να λειτουργήσει η κυβέρνηση και σε σχέση με τους υπόλοιπους φορείς παραγωγής πολιτικής και νομίζω ότι ένας απολογισμός εν ώψη συνεδρίου θα βοηθούσε σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, θα ήθελα να πω το εξής. Παρότι αυτές οι παρατηρήσεις που έκανα σχετικά με τα περιθώρια και τον τρόπο παραγωγής πολιτικής έχουν τη σχετική τους σημασία
σε κάθε περίοδο, εντός ή εκτός κυβέρνησης, εντός ή εκτός μνημονίου. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να τα βλέπουμε σε συνδυασμό με τις στρατηγικές μας αποφάσεις. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα που θεωρώ χαρακτηριστικό. Κομμάτι της δεύτερης αξιολόγησης είναι η συζήτηση για τα εργασιακά. Αναφέρθηκε και το πρωί, νομίζω θα αναφερθεί και ο Νάσος. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσουμε πολιτικά το πώς τοποθετούμαστε απέναντι στην εξέλιξη αυτού του θέματος είναι ένα τεστ για το αν λειτουργούν όλα αυτά τα εργαλεία και τα περιθώρια πολιτικής που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ.